45 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την έκρηξη του πλοίου Πανορμήτης που συγκλώνησε τη Σούδα και έγινε αισθητή απ' άκρη άκρη των Χανίων. Έχω στα μάτια μου το πλοίο, τη φωτιά. Ξαφνικά, ενώ κατεβαίνω και έχω μια απόσταση 60-70 μέτρα από το πλοίο, νιώθω να με ρουφάει το έδαφος, να χάνω το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Το πλοίο που ήταν δεμένο στην προβλήτα μπροστά από την κεντρική πλατεία και είχε στα αμπάρια του 500 φιάλες με υγρά αέριο, κυβότια με δυναμίτιδα και βαρέλια γεμάτα βενζίνη, εξεράγει στις 9 το πρωί. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 138 τραυματίστηκαν. Το θόρυβο δεν τον άκουσα και άρχισα να τρέχω προς τα πάνω, προς το βουνό. Μαζί με μένα φεύγανε τζάμια, πόρτες, παράθυρα, καφάσια, πέτρες, λαμαρίνες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Χαμός. Εδώ η πλατεία ήταν με διάσπαρτα υλικά, σιδηροδοκού, εκεί οι φιάλες εκτιναμένες, εδώ στο κτίριο απέναντι φαινόταν τα χτυπήματα των φιαλών. Από την ισχύ της έκρηξης, το πλοίο κυριολεκτικά εξαφανίστηκε και τμήματά του βρέθηκαν εκατοντάδες μέτρα μακριά, ενώ το φορτίο του εκτοξεύθηκε σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων, καταστρέφοντας σπίτια, καταστήματα, αυτοκίνητα και δημόσιες υποδομές. Έχω μείνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και όπως το κοιτάω αρχίζω να βλέπω να κατεβαίνουν πειρακτωμένα αντικείμενα και να αρχίζει ο βορβαδισμός της Σούδας. Βγαίνοντας από τον άψαθμο δεξιά-αριστερά, στη Σούδα δεν υπήρχε παράθυρο, δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ένα κρανίο τόπο. Η έκρηξη του Πανορμήτη χαρακτηρίζεται ως το μοναδικό ατύχημα αυτού του μεγέθους στον ελλαδικό χώρο που συνέβη σε κατοικημένη περιοχή σε καιρό ειρήνης. Μια ημέρα όπου μας θυμίζει τι μπορεί να κάνει όταν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, όταν δεν τηρούνται οι κανόνες. Το πρωί στο λιμάνι της Σούδας πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση με τους κατοίκους της περιοχής να μιλούν για οδυνηρές μνήμες που παραμένουν ζωντανές στο χρόνο.